άλλη μια φορά ότι έγινε ο Θεός μας, γιατί μας είχε προορίσει. Μας απέδειξε ότι μας προόρισε για να είμαστε με την άλλη ουρανό, να είμαστε οι ψηφέτε, να κατοικούμε τη γη, αλλά το πολίτευμά μας να είναι ουρανής, το πνεύμα μας και η αισθήση μας να είναι στον ουρανό, και τότε αυτή η γη θα ήταν ένας παράδεισος. Τώρα μας έβγαλε από αυτή τη γη. Πώς μας έβγαλε? Μας αφήρεσε το ιερό, το άγριο περίπτωμα με το οποίο μας είχε περιφάνει. Το άκτιστο φως του. Το άκτιστο φως για μας είναι μία φράση, δεν είναι μία γεύση. Το ακούμε, το διαβάζουμε. Άκτιστο φως. Λέμε είναι κάτι από το Θεό, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι. Δεν έχουμε λάβει εμείς προσωπικά πείρα. Η Εκκλησία έχει λάβει πείρα το άκτιστο φωτός, γιατί η Εκκλησία είναι όχι απλώς το άκτιστο φως, αλλά ο σαρκωθής Θεός, το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Μας αποκάλυψε σήμερα η Εκκλησία μας την προαιώνια βουλή του Θεού. Η προαιώνια βουλή του Θεού είναι το θέλημά του προτού δημιουργήσει τον κόσμο. Το θέλημά του προτού δημιουργήσει τους ανθρώπους ήταν να γίνει άνθρωπος. Πόση λαχτάρα έχουμε εμείς οι άνθρωποι να γίνουμε κατά χάριν Θεοί, γιατί αυτή είναι η πρόσκληση μας. Ο Θεός προτού μας φέρει στην ύπαρξη θέλησε να γίνει άνθρωπος, να γίνει σαν και εμάς, να έρθει στα δικά μας, να λάβει κι αυτός χωρικό σώμα, να γίνει ο κτίστης και μέτοχος της κτιστής φύσεως που ο ίδιος δημιούργησε. Αυτό το σχέδιο του Θεού, αυτό το θέλημά του, έλαβε σάρκα και ρωστά, γιατί βρέθηκε εκείνος που θα μπορούσε να παραπάψει την εξορία του παραδείσου και να παραμείνει άνθρωπος προπτωτικός. Όχι κατά φύση προπτωτικός η Παναγία μας, αλλά κατά χάρη. Κατά φύση ήταν μεταπτωτική και εκείνη. Συνελπίφθη, έχουσα το προπατορικό αμάρτημα, αλλά δεν μετέσχε καθόλου σε αυτό το αμάρτημα και στις επιπτώσεις του. Και απέδειξε ότι ο Θεός μας δεν έφταιγε που φύγαμε. Γιατί βρέθηκε η μοναδική αυτή ύπαρξη. Αυτός ο μοναδικός άνθρωπος, παρότι έζησε μετά την πτώση και την παραγωγή των πρωτοπλάστων, να παραμείνει κοφή, τυφλή και με κλεισμένες τις αισθήσεις σε οτιδήποτε άκουσαν, είπαν και επεθύμησαν οι πρωτόπλαστοι και οι απόγονείς. Και ξαναφόρεσε το άκτιστο φως, το άκτιστο ένθυμα. Είπα στην αρχή και ρώτησα τι είναι αυτό το άκτιστο φως. Το άκτιστο φως, μας λέγουν εκείνοι που
Δεν τον απασχολεί τίποτε από αυτά του κόσμου, αλλά ενδιαφέρεται για τον κόσμο και για τη σωτηρία του κόσμου όσο κανείς άνθρωπος του κόσμου. Αυτός που θα αξιωθεί και πάλι να καλυφθεί από το άκουστο φως κατόπιν βεβαίως της προσωπικής του πορείας, των προσωπικών του επιλογών, της υπακοής του στο θέλημα του Θεού και όχι στις προτροπές του όφελος που έριξε ένας πρωτοπλάστος από το άκουστο φως στους δερμάτινους γειτόντες της φοράς και των παθών και της βαρύτητας. Η βαρύτητα είναι για εκείνους που δεν έχουν περιοριστεί, δεν έχουν καλυφθεί από το άκουστο φως. Όχι μόνο ο Χριστός μας, αλλά όλοι οι άλλοι. Όποτε ήθελα, βάδιζαν πάνω στη θάλασσα. Περνούσαν μέσα από κλειστούς τοίχους, περνούσαν μέσα από βουνά και ακόμη υπάρχουν στη ζωή τέτοιοι άλλοι και θα υπάρχουν μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Γιατί ο Θεός έχει πάντοτε ανθρώπους σε κάθε εποχή. Το άκουστο φως είναι εκείνο που δίνει την αξιοποίηση στον κάθε άνθρωπο. Αξιοποιεί τον καθένα μας με το ιδιαίτερο και μοναδικό χάρισμα που έχει ο καθένας μας. Τον αξιοποιεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην ξέρει και ο ίδιος πώς του συνέβησαν όλα αυτά. Αισθάνεται μέσα του το Χριστό μας να ενεργεί, να γεννεί τη σκέψη, τις επιθυμίες, τα διαβήματα, τα νομήματα, τα πάντα. Αισθάνεται από αυτή τη ζωή ότι δεν είναι τίποτε πιο βέβαιο από την αληθινή πίστη στον Χριστό μας, δεν είναι τίποτε πιο βέβαιο από αυτόν τον ίδιο τον Θεό μας, ο οποίος δια των γεγονότων και όχι δια των λόγων του μόνο μας απέδειξε. Η Υπεραγία Θεοτόκος είναι εκείνη που όχι απλώς περιεκλήθη το άκουστο φως, αλλά δέχθηκε να σαρκώσει την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, η οποία όμως εξάγρασε λήψιος, είναι αποριστή με τη Θεία του φύση. Και γι' αυτό η Παναγία μας δεν λέγεται απλώς Χριστοτόκος, αλλά Θεοτόκος, διότι εγέννησε τον Σαρκοθέντα Θεόν, μυστήριο μέγα και παράδοξο. Ένα κτίσμα να αξιωθεί, να σαρκώσει τον Θεό που θέλησε προϊόν να γίνει άνθρωπος. Γι' αυτό η Παναγία μας είναι και έχει τα πάντα. Εφόσον έχει τον παντοδύναμο Θεό μας, έχει το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος συνεχώς να γίνει την ύπαρξή της, όχι μόνο κατά την περίοδο της κυρίσεως, αλλά καθόλου την επίγεια ζωή της, κυρίως δε μετά την κίνηση της. Γι' αυτό η Παναγία μας δεν αδυνατεί πουθενά άλλο. Αδυνατεί παρά αυτή ουδέν. Μόνο αυτό που έχει αμετάκλητα ορίσει ο Θεός, σε αυτό δεν μπορεί
της θεότητος, σωματικός, όμως δεν είναι θεά, δεν είναι Θεός. Και ο Θεός έχει τις θείες βουλές του και τις μητέρες ακόμη και από την Παναγία Μητέρα του, την οποία πληροφορεί όταν πρόκειται να ενεργήσει, αλλά σε μερικά αιτήματά της δεν γίνεται εκείνος που θα τα πραγματοποιήσει. Και έχουμε πρόσφατα μία περίπτωση μιας Αγίας Ψυχής στην Ήπειρο, μια απλή γυναίκα που δεν εγνώριζε καν τα ελληνικά, αλλά γνώρισε μόνο τα βλάχικα που μοιάζουν με τα λατινικά, αλλά εισήρθετο στην Εκκλησία σε κάθε ακολουθία και με πήγε με έναν τρόπο πραγματικά πνευματικό για να αποδείξει σε όλους μας ότι η γλώσσα είναι του πνεύματος και της ψυχής και όχι του εγκεφάλου. Τα νοήματα, τα θεία αποκαλύπτονται στις ψυχές, δεν αναλύονται γραμματικώς. Διότι όταν ο αμήνυτος μάθει την ερμηνεία των λέξεων χωρίς να έχει ευλάβεια, καταφρονεί και στρέφεται αυτή η γνώση εις βάρος της σωτηρίας της ψυχής του. Αυτή η γυναίκα λοιπόν παρακαλούσε για κάποιο πρόσωπο να γίνει καλά. Παρακαλούσε την Παναγία, η οποία ποτέ δεν της είχε χαλάσει κάτι. Και της λέει μία μέρα η Παναγία: αυτό που μου ζητάς, ο Υιός μου δεν μπορεί να το πραγματοποιήσει, γιατί έχει καλέσει αυτό το πρόσωπο να φύγει από τη ζωή. Η Παναγία μας δεν ακούει μόνο τους Αγίους, ακούει και τους αθλίους εμάς, αντί να νιώσουμε πραγματική μητέρα μας. Πολλές φορές με τη σαρκική μας μητέρα δεν έχουμε καλά αισθήματα και γι' αυτό δυσκολευόμαστε να νιώσουμε την Παναγία μητέρα μας. Όμως, να σκεφτεί ο καθένας από εμάς αυτό που έχει ανάγκη η ψυχή του, να βρει κάποιον να τον κατανοήσει σε όλο το βάθος και να τον στηρίξει και να τον χειραγωγήσει. Αυτή είναι η Παναγία Θεοτόκος. Αυτή είναι η Παναγία μας, η οποία μας εστήριξε όχι μόνο ως έθνος, αλλά μας εστήριξε τον καθένα ξεχωριστά και μας στηρίζει. Είναι το Θείο Μάνα και γίνεται αυτό που θέλει ο καθένας μας. Όπως το εξουρανού Μάνα, όποιος το εγέλετο ικανοποιεί το, η προσωπική του ανάγκη και επιθυμία, έτσι και η Παναγία μας, όταν προστρέφουμε σε αυτήν για τον καθένα μας, πραγματοποιεί αυτό που η ψυχή μας βαθιά έχει ανάγκη. Είναι και υπέρμαχος στρατηγός του γενικής. Επήγαινε και στρατηγός η Παναγία. Και τι δεν έκανε για μας. Αφού η στρατηγή ήταν επαρκής και για την αμαρτωλότητά τους, αλλά και γιατί ο εξοπλισμός της Ελλάδος πάντοτε υστερούσε έναντι των μεγάλων δυνάμεων, η Παναγία μας ήταν πάντοτε υπέροχος στρατηγός και δεν ήταν στρατηγός σε κατακτήσεις,
αλλά στην περιφρούρηση του φόρου αυτού του πνευματικού, του περιβολικού της, το οποίο δεν είναι μόνο το Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος είναι το ειδικό, το ξεχωριστό περιβόλι της Παναγίας, αλλά ολόκληρη η Ελλάδα είναι το περιβόλι της Παναγίας μας. Μας έκαμε την Ελλάδα μας, η Παναγία μας, ένα περιβόλι του Παραδείσου, να έχουμε την προστασία έναντι των επιδρομών των αλλοφύλων και αλλοφύσεων. Πολύ περαστικά πέρασαν από εμάς οι αλλοφύλοι. Άλλοτε η Παναγία μας ήταν τα πάντα εμάς. Και τώρα που όπως πληροφορούμεθα και οι στρατηγοί μας εγκατέλειψαν την πίστη, εγκατέλειψαν τον αληθινό Θεό και αλίμονο εγκατέλειψαν και την πιστή φύλαξη της πατρίδος μας και συνομωτούν με τα άλλα έθνη γιατί θέλουν να επικρατήσει μια παγκόσμια κυβέρνηση και αλίθουν και διαλύουν τα μυστικά, τα απόρριτα της πατρίδος μας στις εχθρικές δυνάμεις για να καταβάλουν κάθε αντίσταση όταν αυτή θα προκύψει. Τώρα και χρειαζόμαστε περισσότερο παρά ποτέ την υπέρβαρο στρατηγό μας. Τώρα χρειαζόμαστε την Παναγία μας να δηλώσει εκείνους που προδίδουν στους εχθρούς την πατρίδα μας. Να φωτίσει εκείνους που είναι πλανεμένοι και νομίζουν ότι υπηρετούν το καλό, να τους φωτίσει να επιστρέψουν και να ενισχύσει και να εξοπλίσει με εξίσους δύναμη όλους εκείνους που την ευλαβούνται και την προτάσουν έναντι οποιασδήποτε άλλης αξίας αυτού του τόπου. Να παρακαλέσουμε την Παναγία μας με την ευχαριστήριο συνάμα ευχή που αποδίδεται σήμερα για την βοήθειά της στην απεπιθέτηση του γένους μας από τον τουρκικό ζυγό και να προσθέσει ο καθένας μας μυστικά τις προσευχές και τις ευχές του για την ειρήνη της ψυχής μας, για την ειρήνη της οικογένειας μας, για την ειρήνη της ενορίας μας, η οποία περνάει δύσκολες ημέρες και ενώ κινηθήκαμε προς τις σωστές κατευθύνσεις για να λυθούν μέτρα με τα τελευταία επεισόδια της εγκαταστάσεως ανθρώπων αλλοδεθνών χωρίς κρατική άδεια, εγκαταστάθησαν στον πνευματικό του ναό μας αλλοδαπή, λεγόμενοι μετανάστες, χωρίς όμως κρατική άδεια και προγραμματισμό και δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτε. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι πολύ μακριά η μέρα που θα βρεθούμε όλοι χειροπόδαρα δεμένοι και θα εκδίνουμε τους εαυτούς μας λέγοντας ότι γιατί αφήσαμε να μας έλεξουν. Μια κούφτα προδοχόται της πίστεως και της πατρίδος. Πρέπει ο λαός μας να ερευνηθεί επίπεδο. Δεν είναι χριστιανισμός να κλείνει τα μάτια μπροστά στη μετατροπή της πατρίδος σου από περιβόλι της Παναγίας, από περιβάλλον του ουρανού να μεταβληθεί σε χώρα που θα αντιλημένονται οι αλλόφιλοι και θα εγκαταστήσουν τα βέβαια προσκυνήματά τους εν τόπο.